Θα σα παρουσιάσω κάποιε αφενό και προσωπικέ μου προτάσει, αλλά και εκ μέρου του Γενικού Συμβουλίου τη ΟΕΝΓΕ κάποιε προτάσει που έχουμε ξανασυζητήσει. Η συζήτηση, βέβαια, αρχίζει τώρα και με τον εμπλουτισμό προφανώ ε, των τοποθετήσεων από του συναδέλφου, θα εξειδικευτούν και οι προτάσει μα, λαμβάνοντα υπόψη και κάποιε τελευταίε εξελίξει. Από πού προκύπτει η ανάγκη για τη σημερινή μα εκδήλωση, Προφανώ από το ότι είναι στα μαύρα τη τα χάλια το θέμα της εκπαίδευσης και η όρη δουλειά των ειδικευόμενων γιατρών. Η εκπαίδευση των νέων γιατρών αφορά όχι μόνο στενά ένα απλό, αν θέλετε, συντεχνιακό αίτημα, αλλά αφορά την ανάγκη των ασθενών για υψηλού επίπεδου παροχές υγείας. Η ανάγκη για καλύτερη εκπαίδευση και καλύτερου όρου δουλειά θεωρούμε ότι αν δεν συναντηθεί με το συλλογικό αγώνα μέσα από την Ομοσπονδία και τα Σωματεία Εργαζομένων, θα ενισχυθεί ο ατομισμό. Και έχουμε παρατηρήσει πως κάποιοι συνάδελφοι, λίγοι, πολύ λιγότεροι από την παλαιότερα, και αυτό είναι σταθετικά θετικά της δράσης της Ομοσπονδίας, ως απάντηση, αν θέλετε, πολλές φορές και σε πουλημένους, θα μπορούσα να τους πω και έτσι, συνδικαλιστές ή σε αδιάφορους συνδικαλιστές γιατρούς, αντί να αναζητήσουν το συλλογικό δρόμο, ψάχνουν πολλές φορές κλειστές, συντεχνιακές, ατομικές μορφές, οι οποίες η ζωή η ίδια έδειξαν ότι δεν βγάζουν και δεν οδηγούν πουθενά. Εξ αρχής, λοιπόν, εγώ θα ήθελα να δηλώσω ότι εδώ έχουμε πεποίθηση πω ο κοινό αγώνα των ειδικευόμενων μαζί με του ειδικού, μαζί με όλου του υγειονομικού, είναι ένα αγώνα που μπορεί να έχει καλύτερα συνολικότερα αποτελέσματα. Η ONG επίση είναι γνωστό ότι παλεύει για του νέου γιατρού και με του νέου γιατρού, γιατί νοιάζεται ακριβώ για αυτέ τι υψηλού επίπεδου παροχέ υγεία των ασθενών. Επίση, εισαγωγικά θα ήθελα να σταθώ σε ένα μεθοδολογικό, αν θέλετε, ζήτημα με την έννοια ότι όλοι μας γνωρίζουμε πως ένας νέος γιατρός εκπαιδεύεται και δουλεύει σε ένα νοσοκομείο, το οποίο με τη σειρά του ανήκει σε ένα δοσμένο σύστημα υγείας και αυτό σε μια δοσμένη κοινωνία. Το λέω γιατί, δυστυχώς, σε μια κοινωνία ζούγκλα ανταγωνισμού και αγορέας υγείας, αγορέας υγείας της αγοράς, με το κόστος όφελος να είναι ο βασιλιάς των πάντων, φτιάχνεται και ένα αντίστοιχο μοντέλο γιατρών, το οποίο στόχος, από ό,τι φαίνεται, είναι από τη μία ένα πολύ μεγάλο τμήμα να έχει κάποιες βασικές γνώσεις με περιορισμένες δυνατότητες στην πράξη και περισσότερο εκτελεστικό χαρακτήρα αλλά και ένα πιο μικρό τμήμα υψηλής ειδίκευση με πιο επιτελικό ρόλο Στι ιατρικέ εργασίε, στην έρευνα, στην οργάνωση, ακόμα και στη διοίκηση πολλέ φορέ του συστήματο υγεία. Δηλαδή, να το πω απλά, στόχο και νομοθετικά αποδεδειγμένο είναι αυτό, όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων ήταν οι γιατροί να είναι φτηνοί, και πολλών ταχυτήτων και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Με την ευκαιρία να κάνω και μια πρόταση, η ΟΕΝΓΕ νομίζω ότι πρέπει με ευθύνη τη εκτελεστική τη γραμματεία να αρχίσει ετήματα, συναντήσει, ε, ανταλλαγή πείρα με άλλε ομοσπονδίε νοσοκομιακών γιατρών, του εξωτερικού εννοώ. Γιατί χρειάζεται να υπάρχει ανταλλαγή πείρα και σε σχέση με τα εκπαιδευτικά προβλήματα που υπάρχουν σε άλλε χώρε και σε σχέση με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, με την έννοια ότι ε, δεν μπορούμε να βασιστούμε όλοι στον ένα γνωστό που μπορεί να έχουμε, που να πει ω observer, α πούμε, δύο-τρει-τέσσερι μήνε στην Αγγλία ή όπου αλλού. Με αφορμή την πανδημία, για να ξεκινήσω στο, στο κυρίαρχο ζήτημα, με αφορμή την πανδημία. Βγήκαν στο επίκεντρο, στην επιφάνεια, πολύ πιο οξυμένα προβλήματα που υπήρχαν για του νέου και του ειδικευόμενου γιατρού. Και σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, μπορούμε να πούμε ότι τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι ήταν. Οι ειδικευόμενοι γιατροί, τόσο καιρό με αυτοθυσία, συμβάλλουν, ώστε να κρατηθεί όρθιο το κάθε νοσοκομείο, δουλεύουν ατελείωτε ώρε, θυσιάζουν τον ελεύθερο χρόνο του, την επιστημονική του πρόοδο, την προσωπική του ζωή, ακόμα και την υγεία του. Και έχουμε φτάσει μετά από 1,5 χρόνο, ξαναλέω, τα πράγματα να είναι χειρότερα. Και χωρί πολλέ περιγραφέ, νομίζω ότι οι ώρε δουλειά πολλαπλασιάστηκαν για τι περισσότερε ειδικότητε. Χρόνια που χάθηκαν ολόκληρα μέσα στη μονοθεματικότητα τη COVID-19, η οποία επηρεάζει και επηρέασε όλη την ιατρική εκπαίδευση χιλιάδων συναδέλφων, ειδικά των χειρουργικών ειδικοτήτων, αλλά όχι μόνο αυτών. Ο φόρτο εργασία παθολογικών κλινικών που μεγάλωσε, οδήγησε σε μια εξουθένωση, μια υπερεφημέρευση, με το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα για ρεπό να έχει γίνει για πάρα πολλού συναδέλφου μια άγνωστη λέξη, με ωράρια από τι 7 το πρωί έω τι 6 το απόγευμα για πολλέ ειδικότητε, με λίστε αναμονή ειδικευωμένων να συνεχίζουν να λιμνάζουν, να καθυστερούν ακόμα και τα στοιχειώδη, δηλαδή την ώρα που πάρα πολλέ κλινικέ έχουν τεράστια κενά. Για τα μισθολογικά, ούτε λόγο Γνωρίζετε το αστρονομικό ορομίσθιο εφημερία που είναι στα 2,5 ευρώ την ώρα, να συνεχίζεται το παράνομο καθεστώ κάλυψη τη εφημερία κλινικών από ειδικευόμενου άλλων κλινικών, ενώ είναι επίση χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια τη πανδημία η μόνη ενασχόληση του Υπουργείου Υγεία με του νέου γιατρού, εκτό από του να του μεταφέρει και να του ε, κάνει άσπρε μπλούζε που απλά θα γεμίζουν τρύπε, ήταν. Εν, ότι σε ένα άσχετο νομοσχέδιο για τη σύμβαση δωρεά μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινοφελού Ιδρύματο με την επωνυμία ε, Ιωάννη Λάτσι, να προβλέπετε ότι αντί να αυξηθούν οι θέσει των ειδικευμένων από το άρθρο 22, να προβλέπετε σύσταση θέσεων έμειστων ειδικευμένων άλλων ειδικοτήτων με ταυτόχρονη κατάργηση και μεταφορά θέσεων άλλων ειδικοτήτων ή με το άρθρο 33 να προβλέπετε η στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων, όχι με προσλήψει μόνιμων γιατρών και όλη του αναγκαίου προσωπικού και με ενίσχυση τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, αλλά με μετακίνηση, με μια απλή απόφαση τη αντίστοιχη υγειονομική περιφέρεια, με μετακίνηση πάλι ειδικευόμενων γιατρών σε διάστημα έω και 15 ημερών. Οι συνθήκε τη εκπαίδευση και τη εργασία των ειδικευόμενων γιατρών και πρώτη πανδημία, βέβαια, δεν ήταν και καλύτερε. Αυτό το γνωρίζουμε. Πρώτη πανδημία, οι ειδικευόμενοι γιατροί βίωναν πολλέ ώρε δουλειά, απλήρωτη εργασία, πάλι υπεράριθμε εφημερίε, πάλι έκθεση σε ευθύνε που δεν του αναλογούσαν, λάτζα και αδιαφορία, απειλέ πολλέ φορέ από διευθυντέ, ειδικά όταν κάποιο διεκδικούσε τα δικαιώματά του και κυρίω κανένα μα κανένα συγκροτημένο πρόγραμμα υποχρεωτικό και εννοώ εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι όποιε αλλαγέ προσπάθησαν να κάνουν κυβερνήσει, οι οποίε μάλιστα, αν θυμάστε τα πιο παλιά χρόνια, τώρα έχει κοπάσει λίγο αυτή η επιχειρηματολογία, ήταν ω δίθεν απάντηση στο λεγόμενο brain drain, τη φυγή επιστημόνων προ το εξωτερικό. Και οι όποιε αυτέ αλλαγέ προσπάθησαν να γίνουν έστω και με αυτό το πρόσχημα ήταν σε αντιδραστική κατεύθυνση. Θυμίζω ότι το 2017 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να αλλάξει την ομοθεσία για τι ιατρικέ ειδικότητε με πρόγραμμα σπουδών δόνανα έτος ειδικότητας και με σαφή προσδιορισμό δεξιοτήτων, έτσι έγραφε τότε και το είχαμε κριτικάρει στην Ομοσπονδία γιατί θεωρούσαμε ότι άνοιγε ο δρόμος για κάθε χρόνο εξετάσεις. Προβλεπόταν από το τότε σχέδιο μια συνεχής αξιολόγηση και ένας καθορισμός ελάχιστου αριθμού ειδικού προς και αξιολόγηση των κλινικών που δίνουν ειδικότητα. Και αυτό το είχαμε κριτικάρει επίσης και σωστά γιατί ήταν ένα όχημα για να κλείσουν κάποιες κλινικές ή να τους απαγορευτεί να δίνουν έστω και ένα μερικό τμήμα ειδικότητα, οπότε αυτές οι κλινικές ερημόσανε. Όπως επίσης, σε αυτό το νόμο του 17, ε, καθορίστηκαν και μια σειρά άλλα μέτρα, όπω η υποχρεωτική δημιουργία logbook, χωρί βέβαια τι προποθέσει για να τηρείται αυτό, ο καθορισμό μορίων τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, χωρί ταυτόχρονα μέτρα για να παρακολουθούν οι δικαιωμένοι συνέδρια, αντίθετα να τα χρεσοπληρώνουν ή να γίνονται δέσμοι διάφορων εταιριών, που όλοι γυρνάνε στι κλινικέ. Και το κορυφαίο που προέβλεπε αυτό ο νόμο ήταν οι πανελλαδικέ εξετάσει ειδικότητα και αυτό το ανήκουστο, το πραγματικά ανήκουστο, το οποίο μπλοκάραμε στην πράξη μετά από κινητοποιήσεις, για βαθμό πτυχίου. Ένα ελεηνό δηλαδή μέτρο που θα χαρακτήριζε τους γιατρούς σε όλη τους τη σταδιοδρομία, εντείνοντας την κατηγοριοποίηση και μετατρέποντας τον τίτλο ειδικότητα από επιστημονικό τίτλο επάρκειας σε κάτι άλλο. Για όλα τα παραπάνω, η ΟΕΝΓΕ θυμίζω ότι είχε επεξεργαστεί πλαίσιο ετοιμάτων, πλαίσιο πάλιες, μαζί με συναδέλφου. Από φοιτητικού ακόμα, ακόμα συλλόγου, γιατί ήμασταν σε επαφή με το Σύλλογο Φοιτητών Ιατρική Αθήνα, αλλά και μια σειρά άλλου φοιτητικού συλλόγου και είχαμε θέσει κάποια ζητήματα σε σχέση με το πώ εμεί θέλουμε να είναι η ιατρική εκπαίδευση, περιγράφοντα κάποιου βασικού άξονε, μιλώντα δηλαδή και διεκδικώντα, αλλαγή στα προγράμματα σπουδών των ιατρικών σχολών, αποκλειστικό δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγεία, ενιαίο πρόγραμμα σπουδών σε όλε τι σχολέ περιεχόμενο που να στηρίζεται στη σύγχρονη γνώση... και μια σειρά άλλα μέτρα. Δεν θέλω να σας κουράσω. Τι θέλουμε να αναδείχθει σήμερα στη συζήτηση. Σκοπός μας δεν είναι μόνο σήμερα να αναλυθεί τι βιώνουμε. Αυτό μπορεί ο καθένας μας να του περιγράψει πολύ γλαφυρά... με πολύ πιο εύστοχα παραδείγματα ο ένας από τον άλλον. Ε, αλλά κυρίως θέλουμε να διαμορφώσουμε θέσεις, αιτήματα και δράσεις. δράσεις. Γιατί δεν θεωρούμε ότι μπορούν να εμποδιστούν τα χειρότερα που έρχονται εάν δεν κινητοποιηθεί το σύνολο των νέων των ειδικευόμενων γιατρών και ταυτόχρονα να διεκδικεί, ε, αν θέλετε, αιτήματα και θέσεις που είναι προς το συμφέρον του. Με αυτή την έννοια θα σταθώ σε 10 βασικά σημεία σύντομα και θα ολοκληρώσω. Το πρώτο ζήτημα αφορά την προπτυχιακή εκπαίδευση και μπορεί να φαίνεται λίγο, ξέρετε, άσχετο, αλλά δεν είναι, γιατί η κυρία Γκάγκα στο κεσί πρότεινε και ζήτησε να την εξουσιοδοτήσει η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ, εν λευκό μάλιστα, για να επεξεργαστούν με την ε, ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συγκεκριμένη πρόταση με θέμα τη θεσμοθέτηση του Foundation Course. Δηλαδή, για να το πω έτσι λίγο απλά, ε, για ένα ξεχωριστό με έναν τρόπο, αν θέλετε, θεσμό εκπαίδευσης μετά το πτυχίο ιατρικής και πριν την, πριν την έναρξη της ειδικότητα. Κατά τη γνώμη μα, αυτό δεν μπορεί να περάσει, γιατί μιλάμε για ευθεία αποσύνδεση του πτυχίου από την άδεια άσκηση επαγγέλματο. Μιλάμε για βαθιά αντιδραστική τομή, με σαθρά επιχειρήματα. Ε, το βασικό επιχείρημα, α πούμε, τη εγκαθίδρυση αυτού του θεσμού είναι ότι θα μπαίνουν οι ειδικευόμενοι έχοντα αποκτήσει μια σειρά κλινικέ δεξιότητε. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα. Με αυτή την έννοια το απορρίπτουμε και απαιτούμε τώρα να αναβαθμιστεί, να ενισχυθεί η προπτυχιακή εκπαίδευση και να αναπληρωθούν τα κενά στην εκπαίδευση που δημιουργήθηκαν λόγω COVID. Θυμίζω εδώ ότι μια τεράστια παλινοδία τη κυβέρνηση, πέρα μέσα στι τόσε άλλε, μέσα στην πανδημία, είναι ότι παρέμειναν κλειστέ οι ιατρικέ σχολέ σε όλη την πανδημία, ακόμα και οι κλινικέ ασκήσει πεπτοετών και εκτοετών φοιτητών. Το δεύτερο. Για τις εξετάσεις και τον τρόπο λήψης ειδικότητα. Δεν δεχόμαστε και ούτε να το σκέφτονται, ούτε να το σκέφτονται, το βαθμό στον τίτλο ειδικότητα. Από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο μέτρο δεν περνάει, επειδή κάπως έτσι κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, δεν προκύπτει αυτό το πράγμα από το συγκεκριμένο επίσημο έγγραφο, παρόλα αυτά τους γνωρίζουμε ποιοι είναι, γνωρίζουμε ότι... Είναι ικανοί να υλοποιήσουν όλο το νομοθετικό πλαίσιο και με έναν τρόπο προσπαθούν να υλοποιήσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι έτοιμο και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Το συγκεκριμένο, λέω, φαίνεται δεν προχωράει τώρα, αλλά επειδή έχουμε γνώσει κάποιε φορέ πώ περνάνε κάποια πράγματα, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε μία εγρήγορση. Κανένα βαθμό στον τίτλο ειδικότητα, όχι στη μείωση του αριθμού των εξεταστικών κέντρων, κάλυψη των εξόδων για τη συμμετοχή στι εξετάσει για την ειδικότητα και σε περίπτωση αποτυχία, όχι μόνο την πρώτη φορά όπως λένε τώρα. Κατάργηση της τιμωρητική διάταξης που προβλέπει αποζημίωση μόνο την πρώτη φορά και κατάργηση ουσιαστικά των σχετικών αντιδραστικών διατάξεων του νόμου 4.600 και του 2019 του ΣΥΡΙΖΑ που προβλέπει αυτές τις αλλαγές που είπα για την ειδικότητα. Τρίτον, για το αγροτικό. Έγινε θέμα ειδικά το τελευταίο χρόνο ε, μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για το αγροτικό. Ο καθένα έχει και, και θέσει ε, που έχει επεξεργαστεί. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε στο ότι πρέπει να αποσυνδεθεί πλήρω πλήρως, η εκπλήρωση τη υπηρεσία υπαίθρου από τη συμμετοχή στι εξετάσει. Σα θυμίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι για χύψη λόγου που εν μέρει είναι και αντικειμενικοί δεν πήγαν αγροτικό και του στέλνουν να κάνουν υπηρεσία υπαίθρου όταν τελείωσαν την ειδικότητα, χωρίς να τους αφήσουν να δώσουν. Χάνεται δηλαδή, αν θέλετε, έστω και παιδαγωγικά να το δει κανείς, η φυσική συνέχεια που είναι εκπαίδευση εξετάσεις. Τέταρτον, μισθολογικό και εφημερίε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την αθλειότητα των 2,5 ευρώ την ώρα, εφημερίες... Θεωρούμε ότι πρέπει τώρα να υπάρξει αύξηση του μισθού των ειδικευόμενων και τη εφημεριακή του αμοιβή. Κανεί ταυτόχρονα να μην ξεπερνάει το πλαφόν των 7 εφημεριών. Να καταργηθούν οι εφημερίε στο ΜΕΑ και να υπάρχει ρεπό μετά από κάθε εφημερία. Πέμπτον, για τα συνέδρια διεκδικούμε την κάλυψη του συνόλου των εξόδων με ευθύνη του κράτου για τη συμμετοχή όλων των ειδικευόμενων τουλάχιστον μία φορά το χρόνο σε ένα διεθνέ, ένα ευρωπαϊκό και ένα πανελλήνιο συνέδριο της αντίστοιχη ειδικότητα. Κάλυψη με ευθύνη του κράτους αυτών των συνδρομών και των εξόδων για τα συνέδρια και ταυτόχρονα ελεύθερη πρόσβαση, πέρα λέω, από την ηλεκτρονική, σε, ε, ε, στην ηλεκτρονική επιστημονική διεθνή βιβλιοθήκη που υπάρχει. Έκτον, για τα προγράμματα σπουδών. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε όλα τα νοσοκομεία που χορηγούν ειδικότητα. Δεν μπορεί να υπάρχουν ειδικευόμενοι 2, 3, 4 και 5 ταχυτήτων με ενιαία ύλη, και είναι σαφές αυτό που λέμε, ύλη προκαθορισμένη για τις εξετάσεις, ε, δεν το αντιμετωπίζουμε το πράγμα από τη σχολική του πλευρά, τη ύλη και τη ύλη για να τίποτα άλλο. Άλλο, είσαι ακριβώ το αντίθετο. Με, 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 με. Συνεχίζω με δωρεάν διανομή των αναγκαίων συγγραμμάτων για την κάθε ειδικότητα που θα καθορίζονται από τι αντίστοιχε επιστημονικέ εταιρείε, το ΚΕΣΥ, τι ιατρικέ σχολέ και με δημιουργία ψηφιακή βιβλιοθήκη στι ιατρικέ σχολέ. Έβδομον. Υπάρχει ο γνωστό θεσμό τη παράταση. Διεκδικούμε οι συνάδελφοί μα, οι παρατασιακοί ειδικευόμενοι, όπω ήθελε να του λέμε, που έχουν δώσει εξετάσει και έχουν πάρει τον τίτλο ειδικότητα, να αμείβονται, να αμείβονται με το μισθό του επιμελητή Β. Είναι ένα απλό αίτημα το οποίο νομίζουμε ότι εφόσον έτσι αξιοποιούνται οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, έτσι πρέπει και να ε, αμείβονται. 8. Πώς θέλετε. Όγδον, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έχουν προσληφθεί με συμβάσεις COVID, όπως γνωρίζετε. Ε, διεκδικούμε να εξασφαλιστεί όλοι αυτοί οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν άμεσα, άμεσα για να ξεκινήσουν ειδικότητα, μετά από πίεση αυτό πέρασε αλλά τροποποιήθηκε στην πορεία, δεν ξέρω αν το, το γνωρίζετε. Οι συνάδελφοι πλέον θα τους έρθει ε, απόφαση διορισμού μέσω του Υπουργείου, έτσι ώστε να είναι, αν θέλετε, έτσι και πιο τυπική και πιο νομοθετικά τεκμηριωμένη τοποθέτησή του. Παρ' αυτά, αυτή η διαδικασία δεν έχει αρχίσει καν ακόμα. Και από ό,τι φαίνεται, θα τραβήξει μέχρι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ε, θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθούν οι συμβάσει των γιατρών COVID. Είναι σε βάρο τη εκπαίδευση και των ειδικευόμενων γιατρών, αφού προβλέπεται ότι ο χρόνο τη σύμβαση θα αφαιρείται από το χρόνο άσκηση ειδικότητα, αλλά ίσα ίσα οι συνάδελφοι αυτοί να προσληφθούν κανονικότατα σε θέση Ένατο. Κανείς ειδικευόμενο δεν πρέπει να ασκεί αλότρια καθήκοντα. Κανείς ειδικευόμενο δεν πρέπει να είναι σε εμβολιαστικό κέντρο. Υπάρχουν ειδικευόμενοι που κάνουν 8 και 9 εφημερίε και του ζητάνε να είναι και στα εμβολιαστικά κέντρα. Γενικά διεκδικούμε την άμεση απεμπλοκή των νοσοκομείων από του εμβολιασμού. Χρειάζεται πλήρη επαναλειτουργία άμεση όλων των νοσοκομείων με προσλήψει όλου του αναγκαίου προσωπικού ώστε να απαλλαγούν οι ειδικευόμενοι από τα γνωστά καθήκοντα. Ποια καθήκοντα του μεταφορέα χαρτιών και εκτιμήσεων από τη μία κλινική στην άλλη, του τραμματιοφορέα, του νοσηλευτή, όλοι νομίζω ότι τα γνωρίζετε. Και δέκατο, αναπλήρωση του χαμένου χρόνου που δημιουργήθηκε λόγω τη κατάσταση τη πανδημία. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε όλου του συναδέλφου, εφόσον το επιθυμούν, για παράταση επιπλέον στην ειδικότητά τους. Εφόσον, ξαναλέω, το επιθυμούν, αυτό αφορά ειδικά τις χειρουργικές ειδικότητε, και είναι αυτονόητο μαζί με αυτό το μέτρο να ανοίξουν ξανά και να επαναλειτουργήσουν πλήρως τα χειρουργία και τα εξωτερικά ιατρία. Αυτή είναι μια δέσμη, συνάδελφοι, 10 μέτρων, για να μην κουράσω άλλο, την οποία μπορούμε να παλέψουμε άμεσα με την Ομοσπονδία, να ξεκινήσει μια συζήτηση στα νοσοκομεία να ξεκινήσουν συναντήσεις, διεκδικήσει, αλλά νομίζω ότι ο μόνος τρόπος για να επιβληθούν αυτά τα, τα δίκαια ας πούμε που έχουμε είναι να κινητοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι νέοι γιατροί, μαζί, ξαναλέω, με τα σωματεία τους, με τις ενώσεις γιατρών και με την Ομοσπονδία. Ευχαριστώ.